Και ακολουθεί ο κύριος Αλεξόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, το πολυνομοσχέδιο, όπως μας είπε ο κύριος Μαρκόπουλος στον παρθενικό του λόγο σήμερα ως συγητής της Νέας Δημοκρατίας μετά τον επαναπατρισμό του, δεν είναι, λέει, υλοποίηση υποχρεώσεων προς τους δανειστές, αλλά μέτρα ανάπτυξης. Μέτρα ανάπτυξης, αλλά ο τίτλος του νομοσχεδίου λέει άλλα. Μέτρα στήριξης, λέει, και ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4046 του 12. Μπας και δεν είναι αυτό το μνημόνιο του κυρίου Παπαδημού. Εισάγεται λοιπόν με τη γνωστή διαδικασία εξευτελισμού του κοινοβουλευτισμού προς δόξα και τιμή και χαρά της Χρυσής Αυγής. Και βέβαια όλο αυτόν τον καιρό σε δημόσια συζήτηση ως προπέτασμα καπνού, όπου λειτουργεί για να μην καταλάβει κανείς ότι όλη η φασαρία πρόκειται για τις τράπεζες και για την Greek Made εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, για την οποία, αν κατάλαβα καλά και για να με διαψεύσει εδώ ο Υπουργός, πληρώσαμε 900.000 ευρώ στον ΟΣΑ για να αναθέσει με 600.000 ευρώ στον ΙΟΒΕ να κάνει την εργαλειοθήκη και σε ορισμένους άλλους κατασκευαστές της. 7 μήνες δοξασίας για το πρωτογενές πλεώνασμα, μια συμπαιγνία με τους δανειστές σε βάρος του ελληνικού λαού προφανώς, με το πρωτογενές πλεώνασμα, δηλαδή το μεγάλο ρυφηφί, γιατί πρωτογενές πλεώνασμα ως γνωστόν έχει σημασία όταν η οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη, αλλιώς πρόκειται για γδάρσιμο του ελληνικού λαού σε φόρους από τη μια και από την άλλη στη μείωση μισθών, συντάξεων, υγείας, παιδείας. Αυτό δεν είναι όταν δεν πρόκειται για ανάπτυξη. Επομένως εσείς γδάρατε τον ελληνικό λαό κατά 1,5 δις, ενώ δεν ήταν συμβατική υποχρέωση της χώρας μας για φέτος, ήταν μηδέν η συμβατική υποχρέωση. Και όταν ξέρετε ότι στην περίπτωση υπέρβασης συμβατικής υποχρέωσης, όπως δηλαδή τώρα, το 70% πάει στους δανειστές, δηλαδή το 1 δις από την εκδορά το γυρίζουμε πίσω και το άλλο μισό δις το δίνετε για χατζηλίκι προεκλογικό. Μπράβο σας. Ρωτήσατε έστω και έναν Έλληνα πολίτη πόσο ευτυχής νιώθει με το πρωτογενές πλεώνασμα. Είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, ηγητής της Νέας Δημοκρατίας, μέτρο ανάπτυξης είναι αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο, μέτρα ανάπτυξης της χώρας. Ορίστε, καταστροφή κτηνοτροφίας στον πρωτογενή τομέα που τον φτάσετε στο 3% εσείς οι παλιές κακές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ οι καλές τώρα κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα χειροτερέψουν το 3%. Μέτρο ανάπτυξης, ό,τι απέμεινε από εκείνη τη φοβερή οικονομία κλίμακας που είχαμε, μικρής κλίμακας που την έχετε ρημάξει, φαρμακεία, φούρνους κτλ. Μέτρο ανάπτυξης, η πρημοδότηση των σχολαρχών ώστε να απελευθερώσουμε τις απολύσεις. Μέτρο ανάπτυξης, η παιδεία ως εμπόριο, όταν θα έπρεπε να είσαστε ευαίσθητοι από τη στιγμή που στο πρωθυπουργικό περιβάλλον υπάρχει σχολάρχης και όταν εκκρεμεί στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά αυτής της διάταξης που φέρνετε σήμερα προσφυγή. Τέταρτον, μέτρα λοιπόν κατά μείωση της ανεργίας, μας είπε ο νεοφώτιστος κύριος Μαρκόπουλος, θα μπουν, λέει, νέοι καινούργοι στο επάγγελμα. Ποιοι νέοι? Όταν στους μηχανικούς βάζετε στο επάγγελμα αυτούς που δεν είναι μηχανικοί, ποιοι νέοι ακριβώς? Για την ασφάλεια βέβαια δεν νοιάζεται κανείς, αλίμονο κιόλας. Δηλαδή αυτό που κάνετε στους νέους μηχανικούς, το άλλο το καταπληκτικό, να τους εξαιρείτε των εισφορών τους, εφόσον στην τριετία ο μέσος όρος, τελειώνω σε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, ο μέσος όρος είναι 12.000 ευρώ εισόδημα, λέει, εφόσον έχουν στο μέσο όρο των 3 χρόνων οι μηχανικοί, τότε μπορούν να τους εξαιρέσει από το γεγονός ότι δεν πληρώνουν 3 χρόνια τώρα τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Ντροπή και λίγο. Είναι μέτρο ανάπτυξη το ξεπούλημα της μεγάλης περιουσίας της ΓΕΟΣΕ? Είναι ανταγωνιστικό? Στηρίζει την εθνική οικονομία, μια κρίσιμη ιδιοκτησία που διατρέχει όλο τον εθνικό χώρο, που μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας πράγματι με ένα σημαντικό χωροταξικό σχεδιασμό, που μπορούσε να αποτελεί ανάσα για τις πόλεις μας? Είναι ανάπτυξη σκανδαλώδης πολυοδομικές ρυθμίσεις, δωράκια συντελεστών δόμησης, ακίνητα που δεν είχαν δυνατότητα δόμησης. Αυξάνεται την σημασία γης σε αυτήν όλη την ιστορία, την αξία γης,
με σκανδαλώδη τρόπο δώρα επί δώρων. Εγώ σας λέω, είναι αντισυνταγματικές διατάξεις των υποπαραγράφων 1β1, διότι δημιουργούν νησίδες εκτός σχεδίου, εντός σχεδίου, σε εκτός σχεδίου οικόπεδα, με άγρια κερδοσκοπικά. Με άγρια κερδοσκοπία και εξαιρέσεις πάνω στις εξαιρέσεις, δηλαδή συν 30% εξαίρεση επί του ύψους. Αυτό που κάνετε στην περιουσία της ΓΕΟΣΕ σήμερα, 10 δις εκτιμάται χωρίς την ένταξή της εντός του σχεδίου πόλεως. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εκτινάσετε η τιμή της και την κάνετε για χρήσεις μεικτής κατοικίας στις σιδηροδρομικές γραμμές, όπου παραδείγματος χάρη τεράστια οικόπεδα από πίσω από το σταθμό Λαρίς μέχρι τον Πειραιά, τα ψαχνά όλης της Ελλάδος. Αυτό που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για άλλα πράγματα, πράγματι αναπτυξιακά, και εσείς τα ξεπουλάτε με αυτόν τον τρόπο. Συντομεύεται, παρακαλώ, κύριε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Μία νομοτεχνική βελτίωση έχει να κάνει ο Υπουργός Εργασίας.